Νέο επεισόδιο στο πολύπαθο έργο του κόλπου Δέρματα. Όπως αποδεικνύεται, το νομικό τέχνασμα του Δήμου Ηρακλείου να επανεκκινήσει τις εργασίες βασιζόμενο στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων αντί της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης έπεσε στο κενό. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έβαλε μπλόκο στα σχέδια του Δήμου, απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα, δίνοντας μία απάντηση πραγματικό ράπισμα για το Δήμο Ηρακλείου, ότι δηλαδή το έργο δεν είναι αδειοδοτημένο. Φρένο στην πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσει και πάλι τα έργα στον κόλπο του Δέρματα, χωρίς όμως την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση, χρησιμοποιώντας το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων για να επανεκκινήσει τις εργασίες. Αυτή τη φορά φρένο δεν βάζει λόγω έλλειψης αδειοδότησης η αποκεντρωμένη διοίκηση, με την οποία έχει ανοίξει πόλεμο στο τελευταίο διάστημα, αλλά το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη, που είπε όχι στην επανεκκίνηση των εργασιών με την επίκληση της έκθεσης του Σώματος Επιθεωρητών, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν αποτελεί άδεια για το έργο, καθώς ορίζει ότι όχι ορθά η αποκεντρωμένη διοίκηση το προηγούμενο διάστημα δεν επέτρεψε να συνεχιστούν οι εργασίες, λαμβάνοντας όμως υπόψη για να συνταχθεί η έκθεση μόνο τα στοιχεία που εστάλησαν από το Δήμο Ηρακλείου και χωρίς να ζητηθεί αντίστοιχη ενημέρωση και στοιχεία από την υπηρεσία, που έχει δημιουργήσει ένα νέο κύκλο έντασης μεταξύ της αποκεντρωμένης διοίκησης και του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όπως αναφέρει η εφημερίδα, το Λιμεναρχείο απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με τη σημείωση ότι το έργο δεν είναι αδειοδοτημένο και ότι η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών δεν αποτελεί άδεια για το έργο, ώστε να επιτρέψει η υπηρεσία την εγκατάσταση του εργολάβου. Το έγγραφο απάντηση του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κοινοποιήθηκε και στον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση, με τη Δημοτική Αρχή πάντως να δέχεται νέο χτύπημα μετά την αποκεντρωμένη διοίκηση για το ίδιο έργο, για το οποίο σημειωτέων στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ίδιος ο κύριος Λεμπρινός είχε ανακοινώσει την επανεκκίνηση των εργασιών στο Δέρματα, χωρίς όμως να υπολογίζει προφανώς την πιστή τήρηση των όσων προβλέπονται από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που στην απάντησή του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναφέρει ότι θα αναμένει εκ νέου αίτημα του Δήμου Ηρακλείου για έγκριση επανέναρξης των εργασιών, εφόσον αυτό συνοδεύεται από τις σχετικές άδειες.